Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια σας πολλά. Συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Βασίλη Καρά σε ηλικία 70 ετών μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Ο άρχοντας της πίστας, όπως τον αποκαλούσαν, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο εξαιτίας επιπλοκών του κορονοϊού. Όσοι τον αγάπησαν έλεγαν πως όταν τον άκουγαν να τραγουδάει ήταν σαν να τους χτυπούσε οστικό κύμα. Ήταν τέτοιο το ηχόχρωμα της φωνής του, το πάθος και η ερμηνεία του. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπο. Η σωρός του μεγάλου καλλιτέχνη μεταφέρεται σε οίκο τελετών απέναντι από τα κημητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη. Οι δικοί του άνθρωποι, συγκλονισμένοι, στέκουν δίπλα του σιωπηλοί. Θεσσαλονίκη, η πόλη που αγάπησε και τον αγάπησε, αποχαιρετά το δικό της άνθρωπο με τα τραγούδια του. Σε κάθε δρόμο, σε κάθε στενό. Στο άκουσμα της είδησης, ο καλλιτεχνικός κόσμος πάγωσε. Ο ένας μετά τον άλλο, τραγουδιστές άλλαξαν το πρόγραμμά τους και τίμησαν τον σπουδαίο Βασίλη Καρά. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν από τα πρώτα τραγούδια που εμείς τότε τον θαυμάσαμε και τον χειροκροτούσαμε εκεί στα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Νιώθω τυχερός και ευλογημένος που η τεράστια φωνή του ερμήνευσε το τραγούδι μου «Μη μ' αγαπάς». Η φωνή που έσπαγε σίδερα είχε ακόμα στα αυτιά μου. Συγκινημένες η Πέγγι Ζήνα και η Δέσποινα Βανδύ, που θεωρούνται καλλιτεχνικά του παιδιά. Δύο τραγούδια μου έδωσε και ξεκίνησε όλη μου η μουσική διαδρομή. Χάρη σε αυτό. Ο Βασίλης ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος, ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ και πολύ αυθεντικός σαν καλλιτέχνης. Πολύ αυθεντικός, έτσι ώστε να είναι αποδεκτός από όλους τους χώρους του τραγουδιού. Με ένα τραγούδι από την πύλη Αξιού τον αποχαιρετά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη. Συγκλονισμένος ο συνεργάτης και φίλος του Χρήστος Δάντης, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Βασίλη μου, καλέ μου φίλε, εγώ δεν θα γιορτάσω τα Χριστούγεννα φέτος. Θα τα αφιερώσω σε σένα, γιατί ήσουν και θα είσαι μεγάλος. Όχι μόνο τραγουδιστής, πατέρας και αδερφός όλων μας. Απόψε βραδιά ξεκινάει ως εξής. Καλησπέρα και καλή βραδιά! Άλλη μια φορά δεν θα σε δω. Πού πας, ψυχούλα μου, είσαι παντού. Δεν ξεχνιέσαι. Καλό ταξίδι, Βασίλη μου. Του είχα πει τότε, θέλω να σου γράψω ένα τραγούδι. Μου λέει, πιτσιρίκο, πρόσεχε, γιατί άμα υποσχεθείς τον Καρά, πρέπει να το τηρήσεις. Στεναχωριέμαι που δεν πρόλαβα να σταθώ αντάξιος των προσδοκιών. Βασίλη, καψούρεψέ τους όλους εκεί στον παράδεισο. Θα μας λείψεις. Στο κοκκινοχώρι της Καβάλας, στη γενέτειρά του, εκεί που έστησε το κτήμα του, στον τόπο που αγάπησε, οι χωριανοί του βυθίστηκαν στη θλίψη. Πολύ άσχημη είδηση, πολύ άσχημη. Μας ήρθε ουρανός, μου λένε, κατά κέφαλα. Ήταν ένας καλός φίλος και καλός χωριανός. Με αυτόν μεγαλώσαμε, διασκεδάσαμε, κλάψαμε. Ο Βασίλης Καράς ήταν ο μεγάλος ευεργέτης του χωριού του. Είχε φτιάξει πολλά μικρά και μεγάλα έργα. Είχε φτιάξει πεζοδρόμια, είχε φτιάξει πλατείες, βοηθούσε πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες είχαν μεγάλη ανάγκη. Ο Βασίλης ήταν ένας αγαπητός σε όλους, όχι μόνο στο χωριό, σε όλο τον κόσμο. Αγαπούσε το χωριό, βοηθούσε το χωριό, έφτιαχνε πράγματα. Συλληπιτήριο μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός. Μια γνήσια λαϊκή φωνή σήγησε και ένας γνήσιος Μακεδόνας, ο Βασίλης Καράς, δεν είναι πια ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους για τους οποίους τραγούδησε. Το λαϊκό στερέωμα θα τον θυμάται για την απλότητά του, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μείνει αξέχαστη η βαριά, χαρακτηριστική φωνή του, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, για την απώλεια ενός σπουδαίου και πηγαίου λαϊκού τραγουδιστή, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Και φίλοι στο ποδόσφαιρο σε εκείνον πήγαιναν να γλεντήσουν τις νίκες τους και σήμερα η θλίψη στον αθλητικό κόσμο είναι μεγάλη για τον σπουδαίο ΠΑΟΚτζή. Ένας σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας αυθεντικός ΠΑΟΚτζής. Καλό ταξίδι, Βασίλη Καρά. Καλό ταξίδι, καλλιτέχνη. Έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος, λέει ο κουμπάρος του Αχιλλέας Μπέος. Τα λόγια για τον Βασίλαρο, όπως οι θαυμαστές του τον αποκαλούσαν, είναι φτωχά και λίγα. Όλοι μας σήμερα χάνουμε από κάτι από την ψυχή μας.
πεθαίνω. Η σωρός του αγαπημένου καλλιτέχνη θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα αύριο από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος και τη γενέτειρα του Βασίλη Καρά, το Κοκκινοχώρι Καβάλας, όπου είναι ο Άγγελος Τζέλιος. Βαγγέλη, ξεκινάμε με σένα. Ανήμερα των Χριστουγέννων, Ρίτσα, και η Θεσσαλονίκη πενθεί. Βαρύ το κλίμα στην πόλη, πόσο μάλλον εδώ, στην αίθουσα του Γραφείου Τελετών, στα κινητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, όπου από το πρωί συγγενείς, φίλοι από τον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο αποχαιρετούν τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Αύριο η Θεσσαλονίκη θα τιμήσει τον Βασίλη Καρά. Από τις 9.30 το πρωί η σωρός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Όπως είπαμε, βαρύ το κλίμα στην πόλη και γι' αυτό το λόγο η Ένωση Καταστημάτων Εστίασης καλεί τα μέλη της σήμερα, αύριο και την Τετάρτη στα μαγαζιά τους να παίζουν μόνο τραγούδια του Βασίλη Καρά, ως έδειξη πένθους στον Άρχοντα, όπως τον αποκαλούν. Άγγελε, τώρα το Κοκκινοχώρι δεν είναι μόνο η γενέτειρα του Βασίλη Καρά, αλλά είναι και ένας τόπος που αγάπησε πάρα πολύ. Ρίτσα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία, στο Κοκκινοχώρι της Καβάλας. Ένα χωριό που είναι ο μεγάλος ευεργέτης ο Βασίλης Καράς για τους κατοίκους. Μια πλατεία που εν ζωή ήθελαν να τιμήσουν τον Βασίλη Καρά οι κάτοικοι και τη μετονόμασαν σε πλατεία Βασίλη Καρά, όπου βρισκόμαστε. Σήμερα βέβαια η πλατεία, παρότι είναι στολισμένη χριστουγεννιάτικα, δεν θέλησαν να φωτιστεί η ένδειξη πένθους. Λίγα μέτρα πιο κάτω από εδώ που βρισκόμαστε υπάρχει η φάρμα του, το ησυχαστήριό του, όπου παρήγαγε πολλά αγροτικά προϊόντα με τη βοήθεια των κατοίκων που τα μοίραζε και σε αυτούς, αλλά και η φήμη τους είχε φτάσει μέχρι το εξωτερικό. Πρέπει να σου πω, Ρίτσα, ότι ο Βασίλης Καράς ήταν ένας άνθρωπος τόσο αγαπητός όταν ερχόταν στο χωριό, που όλοι ήθελαν να τον αγκαλιάσουν, όλοι ήθελαν να μιλήσουν μαζί του. Την Τετάρτη λοιπόν στις 12 η ώρα δεν θα λείψει κανείς από το τελευταίο αντίο, όπου θα το συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία στα κημητήρια του χωριού. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι θα ταφεί δίπλα στους γονείς του, όπως άλλωστε ήταν και η τελευταία του επιθυμία. Ρίτσα. Τώρα, η καριέρα μου είναι γεμάτη πίκρα, πόνο, στεναχώρια αλλά και χαρές. Έτσι περιέγραψε ο Βασίλης Καράς τη σπουδαία πορεία του, μιλώντας στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, την πρώτη του επαφή με το τραγούδι, τη διαδρομή του στις νυχτερινές πίστες, αλλά και την απόφασή του να σταματήσει το τραγούδι για ένα χρόνο, γιατί είχε κουραστεί, όπως είπε, με τα μαχαιρώματα στο χώρο. Είναι ένα μικρό βιβλίο όλο αυτό που δηλαδή θέλει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία για να αξιωμολογηθώ, για να πω το τι αισθάνομαι. Θα πω όμως τι εισπράξα από όλη αυτή τη διαδρομή. Πίκρα, πόνο, στεναχώρια, μεγάλες χαρές. Η πρεμιέρα ήτανε σαν σήμερα. Όσο κόσμο έχω σήμερα, είχα τότε τόσο κόσμο. Πώς έγινε? Γιατί ήταν η γειτονιά όλη εκεί, η Ηλιούπολη και η Σταυρούπολη, ότι θα τραγουδήσει το δικό του το παιδί. Ήρθε η αστυνομία, ήρθαν οι μηχανές, ήρθε και εγώ δεν ξέρω τι ήρθαν. Α, ήρθε όλη η γειτονιά. Έκλεισε για ο δρόμος, παιδί μου. Έκλεισε ο δρόμος. Πω, τι γίνεται, λέω, τι γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Επομένως δεν μπορέσαν να μπουν στο μαγαζί, άμα μου λες 150. Δεν μπορέσαν να μπουν. Απ' έξω έχει κόσμο, γίνεται και εγώ δεν ξέρω. Και συνέχισε αυτό να γίνεται. Λοιπόν, εκεί άρχισα να νιώθω μια δύναμη μέσα σου. Μια δύναμη. Φλόγα, ξέρω εγώ, μια φλόγα. Πότε ένιωσες ότι πατάς γερά και είπες... Το 76. Ήρθαν οι πρώτες προτάσεις από μεγάλα μαγαζιά. Το 76-77 έκανα 4 εμφανίσεις στη βραδιά, Νίκο. 4 εμφανίσεις στη βραδιά. Τη μία στα Γιάννητσά, 2 στη Θεσσαλονίκη την έδωσα και 1 πήγαινα στο μαγαζί απευθείας στα Δειλινά. 2,5 ώρα έβγαινε ένα πρόγραμμα στον καθένα. 4 εμφανίσεις τη βράδυ. Ταξίδευες επομένως το ίδιο βράδυ. Το ίδιο βράδυ. Άλλαζα ρούχα μέσα στο αυτοκίνητο. Στην Αθήνα, πότε κατεβαίνεις πρώτη φορά? Ήτανε δύσκολος ο δρόμος να ανοίξεις στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη τότε. Υπήρχε ένας πάγος. Νομίζω τα έχεις ζήσει εσύ αυτά. Τα ξέρω αυτά καλά. Γιατί μεγάλωσα. Η είσοδο στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ δύσκολη και να ξαναφύγει για να ξανάρθει. Δηλαδή να έρθει σαν εξτρά στην Αθήνα. Έτσι. Πάρα πολύ δύσκολη. Το είχα βάλει στόχο να το καταφέρω. Και
Είμαι σε ένα γραφείο μέσα, τρώω ένα πούλημα καλό όμως. Έχω φάει ένα πούλημα καλό. Πήρες υποσχέσεις που δεν γίνανε ποτέ πραγματικότητα. Ναι, και παραμύθι, και εγώ δεν ξέρω τι παραμύθι. Εγώ είμαι γρήγορος όμως, λέω, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Και είμαι σε ένα γραφείο μέσα και έρχεται ένας τύπος που μου αρέσει η φάτσα. Αυτός μου λέει, ο μάνατζερ, αυτός που είμαι εκεί, μου λέει, αυτός έχει, μου λέει, αυτό το μαγαζί, μου λέει, Τέρμα στην Πατησίων. Πού σε λένε, ρε, του λέω, Μάκη, ποιον έχεις τώρα μέσα, του λέω, το Τζίμι, τον Πανούση, μου λέει. Πότε τελειώνει, μου λέει, αύριο. Ωραία, του λέω, την άλλη Δευτέρα ξεκινάμε. Αυτός έχει χάσει τη γη από τα πόδια του, ο Μάκης. Σίγουρα, λέει, δεν μιλεί, λεφτά δεν θα μιλήσει με τίποτα, ρε, του λέω, δεν μου λέει, ξεκινάμε, με έχει πιάσει μούρλα τότε. Ήθελες να κατέβεις. Ναι, και κάνω λοιπόν 15 μέρες εκεί, καθαρές. Και πήρε τροπή τα πράγματα μετά, άλλη τροπή, και αρχίσανε μετά να κατεβαίνω στην Αθήνα. Άρχισε να γίνεται χαμός. Είμαι ο τελευταίος που έκανε 45. Αυτό το ξέρω. Και ο τελευταίος που έκανε το 33. Καταρχήν ξέρω, για να καταλάβετε τώρα για τι τύπο μιλάμε. Είχε βγει το CD, έβγαζαν όλοι CD και τούτος εδώ πήγε στο Μάτσα και είπε, εγώ θα βγάλω βινήλιο. Ναι, βινήλιο. Τα 20 χρόνια έτσι. Έβγαλε στα 20 χρόνια σε βινήλιο. Ξαναβάλαμε τη μηχανή μπρος. Ενώ η μηχανή δεν λειτουργούσε. Όχι, δεν λειτουργούσε. Ανέφερε τη γυναίκα σου. Τι ρόλο έχει παίξει. Είστε πολλές δεκαετίες μαζί. Πόσα χρόνια είστε μαζί. Μισό αιώνα πρέπει να... Μισό αιώνα. Τι ρόλο παίζει η Χριστίνα στη ζωή μου. Η Χριστίνα είναι ο άνθρωπος που ισορρόπησε, κράτησε την οικογένεια. Γιατί αν δεν το θέλει η γυναίκα, η οικογένεια διαλύεται πάρα πολύ γρήγορα. Έχει κάνει την υπομονή της, έχει κάνει τα πάντα για να την κρατήσει η οικογένεια. Και της αξίζουν συγχαρητήρια της Χριστίνας. Δεν την αγαπώ γι' αυτό όμως. Αλλά γιατί την αγαπάς? Την αγαπώ γιατί έγινε ένα με μένα, ένα με μένα. Έγινε ένα μέσα. Ένα με μένα. Γι' αυτό την αγαπώ. Ολόκληρη η τελευταία συνέντευξη του Βασίλη Καρά στον Νίκο Χατζή Νικολάου και στον Όπιο Σενοπείο θα προβληθεί και πάλι το Σάββατο στις 11 το βράδυ. Τώρα, η πρώτη εμφάνισή του ήταν σε ηλικία μόλις 16 ετών στο ταβερνάκι Πρόσφυγα στον Εύωσμο. Αρχίζει να τραγουδά σε χωριά και πανηγύρια και το 1976 πια η απήχησή του απογειώνεται και έτσι τα Σαββατοκύριακα κάνει 4 ταυτόχρονες εμφανίσεις τη βραδιά αλλάζοντας ρούχα στο αυτοκίνητο. Αγαπάμε! Ο Βασίλης Καράς υποκλίνεται στο κοινό του, συγκινείται και δακρύζει από την αγάπη του κόσμου. Είναι στο Θέατρο Πέτρας το 2017, εκεί που για μία ακόμα φορά αποθεώθηκε. Ο άρχοντας της καψούρας, ο βασιλιάς, ο ψυχολόγος, είναι μόνο μερικά από τα προσωνύμια που του χάρισε το κοινό. Ωραία, χειροκρότη μαραμάγκες, ανατρίγιασα, τι γίνεται. Ο τραγουδιστής, ο συνθέτης, ο στιχουργός, μα πάνω απ' όλα ο ζεστός, ο καθημερινός άνθρωπος, ο καλλιτέχνης που αγαπήθηκε όσο λίγοι, έδινε ακόμα περισσότερη αγάπη από όσοι έπαιρνε. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Γεννήθηκε το 1953 στο κοκκινοχώρι της Καβάλας με παππούδες πρόσφυγες από τον Πόντο, αγρότες στα Καπνά. Ο πατέρας του οικοδόμος, η μητέρα του καθαρίστρια. Τα χρόνια δύσκολα, σκληρά. Αλωθή, δεν έχεις αλωθή, είσαι στο ψέμα σου, εχμαλωτή. Στα 10 του χρόνια η οικογένειά του μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη. Ακούει, γοητεύεται και θέλει να μοιάσει στον Καζατζίδη, τον Γαβαλά, την Κέτι Γκρέι, τη Μαρινέλα. Είναι μόλις 16 ετών όταν κάνει την πρώτη του μουσική εμφάνιση στο ταβερνάκι Πρόσφυγα στον Εύωσμο. Η χαρακτηριστική του φωνή καθυλώνει τους πάντες. Παράλληλα, εργάζεται ως μηχανικός αυτοκινήτων. Η μουσική είναι μία, έτσι, η οποία είναι η επικοινωνία των ανθρώπων, αυτά που δεν μπορεί να πει στον άλλον, να το τραγουδάει λοιπόν. Στα 18 του αραβωνιάζεται τη γυναίκα της ζωής του, τη Χριστίνα. 2 χρόνια μετά παντρεύονται και έκτοτε είναι μαζί και αγαπημένοι. Γεννήθηκα παντρεμένος, συνηθίζει να λέει. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, την Ειρήνη, που χθες ανέβασε μία φωτογραφία με τον πατέρα της. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ.
και δεν σ' αφήνω. Αρχίζει και γίνεται γνωστός, τραγουδάει σε πανηγύρια, στα χωριά, σε ταβέρνες, στο Λαγκαδά, τα Γιαννιτσά, τη Βέρεια, παντού. Όταν μπαίνει στη δισκογραφία, πλήρωνε το ίδιος για να βγάλει τους πρώτους του δίσκους. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να σηκώνει το ανάστημά του παραπάνω από αυτό που είναι. Ίσως και λίγο πιο κάτω αν είναι, είναι πάντα τυχερός. Υπάρχει περίπτωση να σας πουλήσω εγώ. Υπάρχει περίπτωση να σας προδώσω. Υπάρχει περίπτωση να μην γονατίσω μπροστά σας. Η απήχηση του μεγαλώνει και το 76 υπάρχουν Σαββατοκύριακα που κάνει ταυτόχρονα 4 εμφανίσεις τη βραδιά. Αλλάζει ρούχα στο αυτοκίνητο για να ανέβει από το ένα πάλκο στο άλλο. Στόχος του να κατέβει στην Αθήνα. Στις πρώτες του εμφανίσεις δεν πληρώνεται, θέλει μόνο να γίνει γνωστός. Πάμε με τα χέρια ψηλά. Το πρώτο του τραγούδι το γράφει πάνω σε ένα χάρτινο σακουλάκι στην πτήση από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Γράφει στίχους πάνω σε πακέτα από τσιγάρα, σε χαρτοπετσέτες, συνολικά 150 τραγούδια, τόσο δικά του όσο και για άλλους καλλιτέχνες. Η μεγάλη επιτυχία έρχεται το 1989 με το άλμπουμ «Αυτή τη νύχτα». Το τέταρτο τραγούδι του δίσκου, με τίτλο «Νύχτα ξελογιάστρα», τον κάνει γνωστό στο Πανελλήνιο. Οι δίσκοι του γίνονται χρυσοί και πλατινένοι. Νύχτα ξελογιάστρα. Ακολουθεί μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες. Στις μεγάλες πίστες κάνει ντουέτα που αφήνουν εποχή. Ο κόσμος τον λατρεύει. Το 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο «Από την αποθέωση της Ανατολής στο χειροκρότημα της Δύσης». Η λέξη αστέρι δεν μου αρέσει. Δεν είμαι τίποτα ξεχωριστό, ούτε κάποιο στάρ. Το να έχεις ευλογία είναι διαφορετικό. Περιτώ να σου πω πως πεθαίνω. Περιτώ να σου πω δεν ζω. Ο μεγάλος καλλιτέχνης ταλαιπωρήθηκε πολύ από τον καρκίνο. Στα τέλη Οκτώβρη χειρουργήθηκε με επιτυχία. Όμως νόσησε από κορονοϊό, νοσηλεύτηκε στο Διαβαλκανικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και χθες το απόγευμα κατέληξε. Αυτός ο δρόμος γράφει επανεπιστροφή. Το καταφύγιο του ήταν στο κτήμα του, στο κοκκινοχώρι της Καβάλας. Εκεί θα γίνει η ταφή του την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, με την οικογένεια να ζητά αντιστεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στο Σύλλογο Παιδιών Φλόγα.